έχετε αναγάγει, και εδώ για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα, ως κριτή της πολιτικής σας, τις χρηματαγορές, τα funds δηλαδή, και την Ευρωπαϊκή Ένωση της Διαφθοράς και των Σκανδάλων. Αυτοί οι κριτές έχουν συγκεκριμένη μιζούρα με βάση την οποία κρίνουν. Και ποια είναι αυτή? Είναι ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτά τα δύο ακριβώς αποτελούν και τις μιλόπετρες οι οποίες τσακίζουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού. Γιατί? Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη θέλει ένα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό, αναλώσιμο και χωρίς δικαιώματα, για να μπορεί να είναι ελκυστική για τις επενδύσεις, για να θωρακίζεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και να αυξάνει την κερδοφορία της. Και από αυτή την άποψη, αυτή η ανάπτυξη είναι η αιτία με την οποία αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, η συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια, σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας, και ταυτόχρονα μέσα στον ίδιο της τον πυρήνα, μέσα από αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη θα ξεπηδήσει νέα κρίση. Είτε το θέλετε εσείς είτε το θέλετε, γιατί αυτή είναι η νόμη της καπιταλιστικής αγοράς. Δεύτερον, η δημοσιονομική εξυγίανση είναι η προσπάθεια την οποία κάνουν και η κυβέρνηση σημερινή και οι προηγούμενες και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τα παίρνουν από τους πολλούς και να τα δίνουν στους λίγους. Για να συμπιέζεται όσο δυνατόν περισσότερο οι κοινωνικές δαπάνες στο επίπεδο της διαχείρισης της εξαθλίωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, το οποίο πληρώνει οι πολίτες και για το οποίο δεν ευθύνονται, και βεβαίως ένας δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Ο δικός μας κριτής, το κριτήριο του ΚΚΕ, είναι οι ανάγκες του λαού και η ικανοποίησή τους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εμείς το θέλουμε το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων και όχι απλώς θεατή ανούσιων αντιπαραθέσεων όπως κάνετε εσείς.